Ο Ανθεστίων φιλοξενεί στο Θραψανό τον Γιούχτα, παιχνίδι για την τρίτη φάση του κυπέλου ΕΨΥ. Τέταρτο λεπτό θα εκτελεστεί το κόρνερ. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Μέμος, ο Χρονάκης, από κοντά ο Ραπτάκης, ξανά Χρονάκης. 20 λεπτό νέο κόρνερ. Η μπάλα μέσα στα καρέ του Ανθεστίωνα. Εκεί ο Μέμος δεν μπορεί να σκοράρει. 35 λεπτό θα εκτελεστεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τζανής μόνος με το τέρμα ψηλά ο την μπάλα. Φραγκουλάκης ζυγίζει το πόδι του, θα σουτάρει από μακριά, δοκάρι και out. Δεύτερο ημίχρονο, θα περάσει μπάλα με Λαδάκης, ο Κόλια Σωτήρια σε τέτα τέτ. 71 λεπτό το φάουλ του Ψαλιδάκη, κεφαλιά από τον Μακρογιαννάκη, ο Κόλιας ξανά. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που πιέζουν, Τρουλάκης θα σουτάρει, εντυπωσιακή νέα απόκρουση του Κόλια. 80 λεπτό. Μπάλα θα φτάσει στον Μακρογιαννάκη, θα σουτάρει, νέα εντυπωσιακή απόκρουση του Κόλια. Μετά την πίεση του Ανθεστίων, ο Γιούχτας έχει βγει στην επίθεση. Μπάλα θα περάσει, Βελονάκης, κόρνερ ο Χρονάκης. 5 λεπτό των καθυστερήσεων, θα γίνει σέντρα, Μέμος, out, ήταν άδεια η εστία. Έχουμε μπει στην παράταση, μπάλα θα φτάσει στον Βελονάκη, ο Χρονάκης, ο Μέμος. Διπλή ευκαιρία στο 5 λεπτό της παράτασης για τον Γιούχτα να προηγηθεί. Θα γίνει σέντρα, ένα σπρόξιμο του Μακρογιαννάκη στον Βελονάκη, τον βλέπει ο διαιτητής ο κύριος Βυσκαδούρος, υποδεικνύει πέναλτι, ο Φραγκουλάκης θα εκτελέσει, Χρονάκης, δοκάρι, μπάλα πάει παράλληλα, Φραγκουλάκης ξανά, τεράστια η ευκαιρία και τεράστια η απόκριση του Χρονάκη στο πέναλτι. Δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Μπελαδάκης θα σηκώσει για τον Μέμο, θα περάσει εκείνος, καθυστερεί, γυρίζει, Μέμος, γκολ. 0-1 στο 111. Ο Γιούχτας πλέον έχει αποβάλει το άγχος. Εδώ Βελονάκης γκολ. 0-2 στο 116. Ο Γιούχτας καθαρίζει την πρόκριση. Τελευταία λεπτά της παράτασης. Η μπάλα από τον Βελονάκη στον Μπελαδάκη και εκείνος θα κάνει το 0-3. Ένα ξέσπασμα του Γιούχτα φέρνει την πρόκριση. Έχουν ολοκληρωθεί τα 120 λεπτά και ο κύριος Βυσκαδούρος δίνει το τέλος σε ένα δραματικό παιχνίδι.